Αφορμή για όλη αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση είναι οι νέες δραματικές εξελίξεις που αφορούν τις συμβάσεις μας με τον ΕΟΠΗ. Όπως γνωρίζετε όλοι, οι φυσικοθεραπευτές είναι συμβεβλημένοι με το νέο φορέα ασφάλισης στον ΕΟΠΗ από το 2012. Φέτος, για το 2013, ο προϋπολογισμός για τη φυσικοθεραπεία αναρχόταν στα 70 εκατομμύρια. Αυτό γνωρίζαμε. Αυτό είχε δεσμευτεί και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Επίσης και ο ίδιος ο ΕΟΠΗ είχε δεσμευτεί εγγράφως ότι η δαπάνη για τη φυσικοθεραπεία θα ανέρχεται σε αυτό το ποσό. Φέτος το καλοκαίρι, το 2013, τον Αύγουστο, ψηφίστηκαν κάποιοι νόμοι οι οποίοι αφορούσαν το rebate, την έκπτωση, όπως και το clawback, την επιστροφή χρημάτων φυσικοθεραπείας ανάλογα με το ποσοστό δαπάνης που είχε κάθε φυσικοθεραπευτής. Αυτοί είναι νέοι όροι και καλούμαστε να τους εμπνεύσουμε, αλλά και επίσης να επιστρέψουμε χρήματα από τα οποία δεν έχουμε εμείς εισπράξει. Τα έχουμε δουλέψει, αλλά δεν τα έχουμε εισπράξει. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, 9 Οκτωβρίου, κοινοποιήθηκε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών ότι δεν υπάρχει ξεχωριστός κωδικός δαπάνης για τη φυσικοθεραπεία και ότι δεν είναι 70 εκατομμύρια η δαπάνη για το 2013, αλλά ανέρχονται στο 49 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια δραματική μείωση που, αν συμψηφίσουμε μαζί το clawback, δηλαδή την επιστροφή, και το rebate, την έκπτωση, συν το φόρο και την παρακράτηση του 10% που έτσι κι αλλιώς μας κρατάνε, αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε υπερβεί τη δαπάνη των 49 εκατομμυρίων τώρα τον Οκτώβριο και εμείς αυτή τη στιγμή παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες υγείας στον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά μας έχουν εξωθήσει να φτάσουμε στην αυριανή κινητοποίηση, όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, 2.150 φυσικοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα, καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και στην πορεία προς το Υπουργείο Υγείας για να διεκδικήσουμε αυτά τα δίκαια αιτήματά μας. Τα οποία είναι τα εξής. Όχι μείωση στην δαπάνη φυσικοθεραπείας για το 2013 αυθαίρετα και καταχρηστικά και μάλιστα το 10ο μήνα του έτους. Επίσης, ζητάμε να γίνει αλλαγή του ενιαίου κώδικα παροχής υπηρεσιών υγείας και επίσης αυτό να γίνει με διαβούλευση όλων των παρόχων υγείας, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, διαγνωστικά κέντρα κτλ. Δεν δεχόμαστε το clawback, την επιστροφή και το rebate αυθαίρετα και πάλι και ήδη σε αυτό το θέλω να σας πω το σημείο ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών έχει κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα γίνει εκδίκαση τον ερχόμενο Νοέμβριο. Επίσης, ζητάμε να μην γίνεται κανένας αποκλεισμός των συναδέλφων φυσικοθεραπευτών από συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Επίσης, τα ληξιπρόθεσμα, αυτές τις οφειλές που υπάρχουν προ-ΕΟΠΗ από τα ταμεία, όπως το δημόσιο, από το 2011, και αυτά καθυστερούν, δεν πληρώνονται. Δημιουργείται μια εικόνα προς τα έξω, προς τον κόσμο που νομίζει ότι εμείς εισπράττουμε αυτά τα χρήματα, αλλά στην ουσία καλούμαστε εμείς να παρέχουμε έκπτωση προς το δημόσιο 10% για χρήματα δεδουλευμένα προ-ΕΟΠΗ. Και όσον αφορά τώρα την εξόφληση του ΕΟΠΗ το 2013, έχουμε μόνο εισπράξει και τον Μάρτιο, ενώ βάσει κανονισμού έπρεπε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος να εξοφλούνται οι μήνες. Είμαστε πολύ πίσω στις πληρωμές και καλούμαστε να επιστρέψουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε εισπράξει. Και σήμερα που μιλάμε, 5η 17 Οκτωβρίου, εξακολουθούμε και εκτελούμε κανονικά τα παραπαιδευτικά φυσικοθεραπείας του ΕΟΠΗ, όπως έρχονται στο φυσικοθεραπευτήριο οι ασθενείς που είναι γραμμένα από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ. Ενδεχομένως, μετά την αυριανή κινητοποίηση, να προχωρήσουμε σε αναστολή εκτέλεσης των παραπαιδευτικών, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχουμε ήδη υπερβεί τον προϋπολογισμό και στην ουσία παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες στον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ μετρά ήδη σχεδόν 2 χρόνια ύπαρξη σαν ασφαλιστικός οργανισμός, σαν ασφαλιστικός φορέας. Σε εμάς, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, πέρυσι τον Νοέμβριο, έκανε μείωση στην τιμή του παραπαιδευτικού 35%. Φτάνοντας τώρα φέτος το Σεπτέμβριο, το ΕΟΠΗ μας κάνει περαιτέρω μείωση της τάξης του 45% που αυτό είναι η υπέρβαση του προϋπολογισμού στον κωδικό στον οποίο βρίσκονται οι φυσικοθεραπευτές. Οι εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές βρίσκονται μαζί στον κωδικό με τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα τα οποία έχουν πολύ πιο μεγάλη υπέρβαση από εμάς.
περίπου της τάξης του 70%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας συμψηφισμός των δύο κωδικών και γίνεται συμψηφισμός της υπέρβασης. Αυτό κατεβάζει το κόστος του παραπεμπτικού, όπως είπε και η πρόεδρος, η Νίκη Δικαίου, πολύ χαμηλά, την αξία του παραπεμπτικού πολύ χαμηλά, γιατί το συνολικό, η συνολική έκπτωση που κάνουμε προς τον ΕΟΠΗ είναι της τάξης του 75 με 80%. Οπότε η αξία του παραπεμπτικού, η τελική του αξία, από την οποία όμως θα πρέπει να αφαιρέσουμε και τα λειτουργικά έξοδα ενός φυσικοθεραπευτηρίου, φτάνει τα 4, 3,5 με 4 ευρώ ανά συνεδρία. Οι συνεδρίες είναι 10, οπότε είναι περίπου 40 maximum ευρώ πλέον. Βασικά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι από το κράτος υπάρχει μια λογική το να κοπεί η παροχή υγείας προς τους πολίτες. Αυτό το πράγμα, η όλη λογική, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος πριν, γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Στην πραγματικότητα μας εξωθεί αυτή τη στιγμή όλους τους παρόχους και ειδικότερα μας τους φυσικοθεραπευτές να βγούμε εκτός ΕΟΠΗ. Ήδη με βάση τα τελευταία μέτρα, στην πραγματικότητα οδηγούμαστε αρχικά σε μια αναστολή και στη συνέχεια πάρα πολλοί από εμάς θα οδηγηθούμε πλέον στην κατάργηση της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι προσπαθούμε να έχουμε επιπλέον κέρδος, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι λαϊκά μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Όποιος μένει εντός ΕΟΠΗ με τα δεδομένα τα σημερινά, οδηγείται στο κλείσιμο. Όποιος βγαίνει εκτός ΕΟΠΗ, έχει να κάνει με μια κατάσταση που την καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι οι ασφαλισμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιωτικά τις θεραπείες τους.